Χαιρετώ. Μπορώ να πω ότι ο ενθουσιασμός μου που βρέθηκα σε αυτό το σπήλαιο του Δειρού, στη Μάνη, με ώθησε να καταγράψω όσο μπορούσα την διαδρομή που έκανα και να σας μεταφέρω αυτή τη μαγεία, την Ελλάδα μας, που όπου και να βρεθείς πάντα υπάρχει κάτι κρυμμένο, κάτι πάρα πολύ δυνατό, κάτι πάρα πολύ όμορφο, όπως είναι αυτό το σπήλαιο, μια διαδρομή περίπου 20 λεπτών που αξίζει να την βιώσετε ως διαδρομή. Είναι πάρα πολύ όμορφη, σταλαγμίτες και σταλαχτίτες που ενώνονται και δημιουργούν πυλώνες, περάσματα ιδιαίτερα, πολλές διαφορετικές εικόνες. Πολλά έχουν λεχθεί για αυτό το σπήλαιο, ως ακόμη ότι αφορά την πύλη για τον άλλο κόσμο, τον κόσμο των νεκρών, καθώς και αν σκεφτούμε λίγο πιο φυσικά, με τις έρευνες που έκαναν σε αυτό το σπήλαιο, είχαν βρει λιοντάρια, πάνθυρες, ύενες, ακόμα και υποπόταμους, δίνοντας έτσι μια μακρά ιστορία για αυτό το σπήλαιο, όπως και στη διαδρομή που συναντούμε πολύ βαθιά νερά, δηλαδή μέχρι και 80 μέτρα. Ένα πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο και εμένα μου κάνει εντύπωση κυρίως γιατί η Ελλάδα μας έχει τόσο πολύ πλούτο και κάθε της γωνιά θα έπρεπε να ήταν εκμεταλλεύσιμη από τους ίδιους τους Έλληνες, ενώ τελικά αυτό δεν ισχύει. Βλέπουμε ότι όλα περνάνε σε ξένα χέρια και αυτή η ομορφιά, ενώ θα έπρεπε να είναι ένα δώρο που θα μας προσέφερε ως λαός, πλούτο, τουρισμό και έσοδα πολλά. Βγαίνουμε σε άλλες χώρες και βλέπουμε ένα τίποτα, βλέπουμε μια ιδέα ομορφιάς και δείχνουμε ενθουσιασμό, ενώ στην Ελλάδα μας τα πάντα, η κάθε γωνιά γίνεται carte postale. Το κάθε σημείο στον ουρανό και τη γη υπάρχει τόση ομορφιά που ίσως γι' αυτό όλοι θέλουν να την αγοράσουν αυτή τη χώρα και όλοι θέλουν να την έχουν κτήμα τους, γιατί τόση ομορφιά, τόσο δυνατή θεραπευτική ομορφιά, σαφέστατα είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις. Η προσέγγιση μου για αυτό το βίντεο είναι κυρίως για να επιστρέψουμε στην ανάγκη να επενδύουμε στην Ελλάδα και να επενδύουμε και στον τουρισμό της Ελλάδας, να επενδύουμε στο να ταξιδεύουμε εντός Ελλάδος και να βοηθάμε τον τοπικό τουρισμό, τις μικρές επιχειρήσεις να επιβιώνουν και να έχουν και ένα ίσως σκοπό ύπαρξης, αυτοσυντήρησης αλλά και διάθεσης να παραμείνουν Ελλάδα. Απολαύστε για λίγο το βίντεο και επανέρχομαι.
Η Ελλάδα είναι αξεπέραστη όπως και να έχει. Γι' αυτό και πρέπει να θυμόμαστε ότι όσο είμαστε σε αυτή τη χώρα, να μην την βλέπουμε σαν ένα χώρο με όλα τα προβλήματα που έχει, αλλά και μια χώρα που χρειάζεται να την ανακαλύψουμε, να βιώσουμε, να συνδεθούμε με το παρελθόν, με τους προγόνους μας, με την ομορφιά, τη φύση, τη σοφία και όλη τη γνώση που εκπέμπει αυτή η χώρα. Καλούμαστε να αναζητήσουμε τις ρίζες και να αναδείξουμε κι εμείς μέσα από την δική μας προσωπική διάθεση για εξέλιξη, να υποστηρίξουμε αυτά τα ιερά χώματα, να στηρίξουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές της χώρας μας και να επιμείνουμε σε αυτή την ομορφιά να συντηρηθεί, να προωθηθεί και να συμπορευόμαστε μαζί της αναλύωτα, μη παρεμβατικά, με σεβασμό. Ευχαριστώ.